Απολύσεις αναμονής μετατράπηκαν σε λίστες ντροπής για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, λένε οι συνδικαλιστές του χώρου, για τους χιλιάδες ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν και που κανείς δεν ξέρει πόσο θα πρέπει να περιμένουν. Στην Κρήτη οι λίστες ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Μόνο στο Παγνί, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων, η λίστα αυτή μετράει 5.500 ασθενείς που περιμένουν, ενώ περίπου 3.000 είναι ο αριθμός για το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Οι αναμονές σε τακτικά χειρουργεία μπορεί να είναι 3, 4, 5, 6, 7 μήνες, γιατί σήμερα υπάρχουν μόνο 6 χειρουργικές αίθουσες που μπορούν και λειτουργούν. Νομίζω ότι θα αυξηθούν και άλλο, γιατί η ομαλότητα και η ομαλοποίηση των τακτικών χειρουργείων δεν έχει επανέλθει. Λίστα περίπου 2.000 ασθενών έχει και το νοσοκομείο Χανίων, ενώ το ίδιο απογοητευτική αποτυπώνεται η εικόνα και στα νοσοκομεία του Λεσιθίου. Η πραγματικότητα είναι ότι λειτουργούμε σε ρυθμούς κάτω από 50% στα τακτικά χειρουργεία, δίνοντας προτεραιότητα στα χειρουργεία τα επίγοντα και στα ογκολογικά. Όπως καταλαβαίνετε, τα υπόλοιπα τα τακτικά περιστατικά θα πρέπει να περιμένουν στη λίστα να χειρουργηθούν. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου δεν έχουμε λίστα αναμονής για τακτικά χειρουργεία, διότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν γίνονται και δεν μπορούν να προγραμματιστούν τακτικά χειρουργεία λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Τα 2 τελευταία χρόνια, λόγω έλλειψης γιατρών, λειτουργεί μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι. Αθρηστικά, στα νοσοκομεία του νησιού υπολογίζονται περισσότεροι από 10.000. Εκείνοι που αναμένουν και που, εφόσον έχουν την οικονομική άνεση, οδηγούνται, όπως είπαν οι συνδικαλιστές, στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ για εκείνους που δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το κόστος, η επιβάρυνση δεν θα έχει οικονομικά χαρακτηριστικά σίγουρα, όμως θα έχει συνέπειες που κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι δεν θα είναι για την υγεία τους ανεπανόρθωτες. Πολλές φορές δυστυχώς ή θα αναγκαστεί να πάει στον ιδιωτικό τομέα ή θα υποτροπιάσει οι νόσους που έχει. Έχει σοβαρές ευθύνες η κυβέρνηση με την πολιτική που ακολουθεί όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Οι αναμονές είναι μεγάλες και δεν μπορούμε να πούμε και ακριβώς το χρονικό ορίζοντα των αναμονών, διότι αυτό όλο εξαρτάται σε συνάρτηση με τα επίγοντα και τα ογκολογικά περιστατικά τα οποία θα έρθουν να χειρουργηθούν. Ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει μετατραπεί στο σύνολό του σε φορέα κάλυψης αναγκών που προκύπτουν από τον COVID-19, εξήγησαν οι συνδικαλιστές του χώρου που ζήτησαν άμεσα στελέχωση των νοσοκομείων. Πρέπει να αποκατασταθεί η λειτουργία του νοσοκομείου, το να λειτουργήσουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, να προσληφθεί προσωπικό και όχι με μπαλώματα να επιχειρούν να ανοίξουν σήμερα κρεβάτια χειρουργείου.